Επιστροφή στο στούντιο, κυρίε και κύριοι. Εκπομπή έχει μέσω δεύτερο μέρο. Αλλάζουμε θέμα. Έχουμε πει ότι θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρο αυτή τη εκπομπή θέματα οικονομικών που αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πώ θα γίνει η διαχείριση. Τρόικα, τα κλιμάκια τη Τρόικα είναι ήδη στην Κύπρο, τεχνοκράτε. Ξεσκονίζουν χαρτοφυλάκια που αφορούν τα κόκκινα δάνεια. Είναι κυρίω. Ναι, αυτό είναι που έμεινε άλυτο. Έχει 2,5 χρόνια. Προσπαθούν να το λύσουν και είναι άλυτο. Και έπεσε στο τραπέζι και αυτή η σκέψη με την κακή τράπεζα που έτσι έγκυρη πηγή από πλευράς της Τρόικας έχει στείλει το μήνυμα ότι σημαίνει ένα δεύτερο μνημόνιο. Ενώ λήγει το Μάρτιο το μνημόνιο, μας λένε αν θα πάτε σε κακή τράπεζα για να λύσετε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, θα σημαίνει και δεύτερο μνημόνιο. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Σουχαρίδης είναι μαζί μας, οικονομολόγος, είναι καθηγητής χρηματοοικονομικός στο CIIM. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πάμε για δεύτερο μνημόνιο. Σενάριο. Μνημόνιο, δεύτερη, μια κακή τράπεζα. Σίγουρα θα έλεγα δεν θέλουμε δεύτερο μνημόνιο. Ναι. Είχαμε αυτό το πρόγραμμα εδώ και 3 χρόνια. Φεύγουμε από το πρόγραμμα το Μάρτιο του 2016. Ευτυχώς καταφέραμε να ελέγξουμε τα δημοσιονομικά και να περάσουμε σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης μετά από αρκετά χρόνια ύφεσης. Τα πρώτα 2 τρίμηνα του 2015 είχαμε ένα θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Ελέξαμε το δημοσιονομικό έλλειμμα, όπως έχω πει. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Καταφέραμε να βγούμε στις αγορές. Αν και θα έλεγα η τελευταία έξοδος στις αγορές με το 17 ομόλογο, παρότι ήταν επιτυχής ότι καταφέραμε να βγούμε στις αγορές, το επιτόκιο, ναι, αυτό θα έλεγα. Το επιτόκιο για μένα ήταν λίγο ψηλό. Άμα σκεφτείς ότι. Εντάξει, σίγουρα οι χώρες όπως η Γερμανία. Είναι ψηλότερο στην Ευρώπη. Ναι, μετά από την Ελλάδα εννοείται. Ναι. Η Ελλάδα σίγουρα είναι. Ναι, η Ελλάδα είναι. Εντάξει, η Ελλάδα είναι μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Ναι. Η Ελλάδα είναι σε ένα πρόγραμμα που τώρα ξεκινά για τα επόμενα 3 χρόνια. Εμείς έχουμε ένα επιτόκιο, είχαμε ένα επιτόκιο 4,25% σε σύγκριση με άλλες χώρες που είχαν προβλήματα, αλλά βελτιώθηκε για αυτές η κατάσταση, όπως η Πορτογαλία, παραδείγματος χάρη, που έχει νομίζω 2,4% το επιτόκιο. Είναι κάπως ψηλό, αλλά αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι παρόλο ότι βελτιώθηκε η κατάσταση της κυπριακής οικονομίας, υπάρχουν κάποια άλυτα προβλήματα που δεν καταφέραμε να τα λύσουμε το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει αυτό το επιπρόσθετο ρίσκο της κυπριακής οικονομίας και το επιπρόσθετο ρίσκο οι αγορές το μετατρέπουν σε ένα υψηλότερο επιτόκιο. Επειδή είναι το ότι άμα πάρεις το επιπρόσθετο ρίσκο, χρειάζεσαι επίσης να σου δώσει και ο άλλος ένα πιο ψηλό, μια πιο ψηλή απόδοση. Αλλά το γεγονός ότι βγήκαμε στις αγορές, επειδή δεν ήταν και η πρώτη φορά που βγήκαμε στις αγορές, ναι, είχαμε μια έκπτωση 5 ετούς ομολόγου, 7 ετούς ομολόγου και τώρα το 14 ομολόγου. Ναι. Να προσθέσω ότι όσον αυξάνεται η διάρκεια του ομολόγου, αυξάνεται και το επιτόκιο, επειδή αυξάνεται το ρίσκο στον επενδυτή, ναι, που επενδύει σε αυτά τα ομόλογα. Γι' αυτό το βλέπουμε ότι αυξάνεται και το επιτόκιο, αλλά όπως έχω πει, το γεγονός ότι έχουμε βγει είναι θετικό. Θέλουμε να φύγουμε από το μνημόνιο. Θέλουμε το Μάρτιο του 2016 να φύγει η Τρόικα. Δεν φεύγει εντελώς. Υπάρχει κάποια επιτήρηση, επειδή μας δανείσαν κάποια λεφτά για 30 χρόνια, νομίζω είναι το δάνειο. 30 χρόνια θα μας επιτήρουν. Που σημαίνει ότι αποπληρωμή. Θέλουν να ξέρουν ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, ότι πλέον δεν έχουμε τα προβλήματα δεν πάμε πίσω στα προβλήματα του παρελθόντος. Και να πάρουν πίσω αυτή τα λεφτά τους. Αλλά δεν θα μας επιβάλλουν ένα πρόγραμμα μετά από το Μάρτιο του 2016, δεν θα έρθουν να μας επιβάλλουν ένα πρόγραμμα. Ναι, είναι αλλά τα κόκκινα δάνεια, αυτό που είναι άλυτο, ναι, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και εγώ βλέποντας τα δεδομένα και που κάνουμε ρεπορτάζ και συζητήσεις, έπρεπε ήδη που τότε να είχαν τροχιοδρομηθεί κάποιες διαδικασίες ώστε να δοθούν λύσεις. Ήρθαμε τώρα. Και βλέπουμε ότι είναι άλυτο. Και λέμε, μα είναι ακόμη καθυλωμένα στα 28 δις. Και λέμε αυτό το ποίημα στους τελευταίους 32 μήνες. Ναι, αν και σταθεροποιήθηκε το ποσό, και θα έλεγα ότι ένα μέρος των 27,4 δις που ήταν τα τελευταία στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα,
που είναι το 47,4% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών και του συνεργαρισμού. Γύρω στα 8,9 δις, τα στοιχεία που έχω, δηλαδή το περίπου το 25% των μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχουν ήδη αναδιαρθρωθεί, αλλά ακόμα δεν περάσαν λόγω του ορισμού που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν θεωρούνται εξυπηρετούμενα δάνεια, είναι ακόμη μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Άρα θα μειωθεί το ποσοστό. Νομίζω μικρό καλάθιν όμως, γιατί αυτά που γίνονται αναδιαθρώσεις και περνά το εξάμηνο και είναι εξυπηρετούμενα, μετά γίνεται μη εξυπηρετούμενο πάλι. Δηλαδή ξανά από την αρχή. Δηλαδή αυτές οι αναδιαρθρώσεις που γίνονται. Θέλουμε μια επιτυχή αναδιάρθρωση ώστε να μην ξαναγίνει. Γι' αυτό λέω ότι ο ίδιος πάει ξανά και δεύτερη φορά μετά το εξάμηνο και λέει: εγώ δεν μπορώ να πληρώνω αυτό το. Εγώ βλέπω ότι. Δεδομένο, κάντε μου καλύτερη προσφορά. Ο λόγος που δημιουργήθηκε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή εκτός από την ανεργία, το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα. Και φυσικά αυτά τα δύο συνδέονται. Ναι. Θα έλεγα ότι τα προβλήματα ξεκινήσαν πριν ακόμα μπούμε στο μνημόνιο. Δηλαδή τα προβλήματα, ο τρόπος δανεισμού του δανεισμού των τραπεζών που δημιουργήθηκε τώρα το πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ξεκίνησαν από το 2008, από πολύ πιο πριν μπούμε σε ένα πρόγραμμα. Ήταν ένας λαθασμένος τρόπος δανεισμού που γινόταν. Χορήγησης και δανείου. Υπερδανεισμός, θα έλεγα. Είχαμε το πιο ψηλό ιδιωτικό χρέος. Έχουμε, νομίζω, ακόμα το πιο ψηλό ιδιωτικό χρέος στην Ευρώπη. Και δημιουργήθηκε αυτό το τεράστιο πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια λόγω της ύφεσης και οικονομικής κρίσης που είχαμε. Όχι μόνο, υπήρξαν και διοικητικά συμβούλια, παραδείγματος χάρη, θα το πω γιατί βγήκε στον αέρα ούτως αλλιώς, από κάποια συνεργατικά ιδρύματα, τα οποία παραχωρήθηκαν υπό τη μορφή της απάτης. Δηλαδή γίνονταν δάνεια πάνω σε άτομα τα οποία έπαιρναν με λεωφορεία και είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ. Έπαιρναν με λεωφορεία, τους έβαζαν να υπογράψουν είτε ως πρωτοφυλέντες είτε ως ήδη λήπτες του δανείου και βρέθονται τώρα να χρωστούν ένα σωρό χρήματα χωρίς να γιατί το αυτοδάνειο για χρόνια και καρπώνονταν άλλοι αυτά τα χρήματα. Δεν ήταν μόνο λαθασμένος δανεισμός, ήταν και όπως έχετε πει. Ήταν απάτη. Να ακούσουμε τον κόσμο, να δούμε. Κυρία Νίκη από Λεμεσό. Ναι. Κυρία Νίκη. Να μείνουμε στο μνημόνιο. Κυρία Νίκη. Γιατί το μνημόνιο ήταν ένας τρόπος να βάλει φρένο στην ασυδοσία. Ναι. Τις αυξήσεις, τις προσαυξήσεις, την αύξηση των κλιμάκων, κυρίως τη δημόσια υπηρεσία. Mm. Τώρα για τα κόκκινα δάνεια, οι πιο πολλοί είναι εγκλωβισμένοι με το ελβετικό φράγκο. Όσοι έχουν πάρει λεφτά με το ελβετικό φράγκο, τους έχουν βάλει τράπεζες 40% πάνω στο αρχικό δάνειο. Mm. Προσπαθεί ο κόσμος, πρέπει να γίνει μια λύση. Επίσης θέλω να πω ότι έπρεπε από το 10 να μπούμε στο μνημόνιο για τώρα να είμαστε ελεύθεροι. Δεν μπήκαμε, μεγάλωνε η τρύπα. Μάλιστα. Και τώρα νομίζω αν θα μείνουμε στο μνημόνιο θα είναι καλύτερο. Να μείνουμε στο μνημόνιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μείνουμε στο μνημόνιο για να είμαστε σίγουροι ότι πάμε καλά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα. Να κουμαντάρουμε πλέον το κράτος μας. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας. Πάντως, ο κύριος Γεωργιάδης από το βήμα του Economist αποχαιρέτησε την Τροϊκά. Μπορούμε να τα διαχειριστούμε από μόνοι μας, τους έχει πει ο Υπουργός Οικονομικών. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας. Ναι, χαίρετε. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είδα μια δημοσίευση στο Φιλελεύθερο 3 Νοεμβρίου κατά κρυβιά, η οποία μιλάει για ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΤΕΠ συγκεκριμένα, το οποίο ενισχύει επιχειρήσεις. Ναι. Να σας αναφέρω επίσης ότι είμαι διοκτήτης μιας επιχείρησης, η οποία επιχείρηση έχει πρόβλημα, έχει κόκκινο δάνειο, όπως το αναφέρετε και στο άρθρο σας, όπως οι περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό το άρθρο εδώ πέρα μας βοηθά με ένα χαμηλότοκο επιτόκιο, λέει, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας. Όταν πήρα τηλέφωνο για να δούμε τι χρειάζεται και ποιες προϋποθέσεις, μου ανάφεραν ότι πρέπει να το δάνειο που θα κάνουμε να είναι
περισσότερων από 600.000 και η επιχείρηση να μην έχει προβληματικά δάνεια. Στα αυτιά του πολίτη ακούγεται πως το δώρο άδωρο, δηλαδή αν δεν υπήρχε πρόβλημα στο δάνειο και να πληρώνουν οι δόσεις κανονικά, σημαίνει δεν θα υπήρχε ανάγκη να ψαχνούμε για κάποιο δεύτερο δάνειο. Με κίνδυνο να μην εξυπηρετείται μετά ούτε εκείνο. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Κώστα, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Θεοχαρίδη. Η απορία μου είναι πώς γίνεται να μιλάει το άρθρο εδώ πέρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να είναι στην τάξη των 600.000. Μάλιστα. Ναι. Μια μικρομεσαία επιχείρηση δεν θέλει πάνω από μισό εκατομμύριο για να. Ναι, 600.000. Τι εννοεί 600.000. Δάνειο. Θα πρέπει να κάνει δάνειο 600.000. Να εξηγήσει τον άνθρωπο ότι είναι μέσα στι να μην έχει κόκκινα δάνεια. Είναι για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, λέει αυτό το σχέδιο στο τέλο τη ημέρα. Και πώ θα βοηθηθούν αυτοί που έχουν κόκκινα δάνεια οι μικρομεσαίε επιχειρήσει να πάνε παραπέρα, που δεν βοηθούνται ναι. και είναι στον αναπνευστή. Ναι, εντάξει, ξέρω ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το European Investment Bank. Νομίζω και με την EBRD υπάρχουν κάποια προγράμματα. Δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα προγράμματα, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν αυτά τα προγράμματα και με την Τράπεζα Κύπρου και με την, και με την Ελληνική, νομίζω τώρα υπήρξε μια συμφωνία για να δοθεί ένας δανεισμός στις μικρομέσες επιχειρήσεις. Τώρα, το... Για τους όρους. Ναι, τους, ναι, τους ακριβείς όρους. Ποιος τους βάζει η τράπεζα που παίρνει αυτά τα χρήματα, δηλαδή η Ελληνική, η Τράπεζα Κύπρου, οι τράπεζες που έχουν λάβει ναι. αυτά τα χρήματα για να τα μοιράσουν παρακάτω. Φαντάζομαι πρέπει να είναι μια συμφωνία μεταξύ, ναι. της, μεταξύ του ΕΤΕΠ, του European Investment Bank και της τράπεζας που θα πάρει αυτά τα χρήματα και θα τα μεταφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά συμφωνώ και το ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι τα κριτήρια της μιας μικρομεσαίας επιχείρησης είναι διαφορετικά από μια χώρα σε άλλη. Και τώρα δεν ξέρω ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν κόκκινο δάνειο αυτή την ναι, περίοδο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ένα πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι αυτό που έχω πει πριν, ότι ο ρυθμός αναδιάρθρωσης των προβληματικών δανείων είναι σε χαμηλά επίπεδα και είναι σε χαμηλά επίπεδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φυσικά εντάξει τώρα υπάρχει και το πλαίσιο αφαιρεγκιότητας, υπάρχει το νομοσχέδιο των εκποιήσεων, αλλά ακόμα δεν τα είδαμε σε λειτουργία αυτό το πλαίσιο. Πρέπει οι τράπεζες να προχωρήσουν νομίζω σε πιο γοργούς ρυθμούς αναδιάρθρωσης των προβληματικών δανείων για να μπορέσουν να βοηθηθούν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που θα έλεγα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο δεν θέλουμε περισσότερο δανεισμό. Ήδη είμαστε υπερδανεισμένοι. Χρειαζόμαστε capital, δηλαδή χρειαζόμαστε injection of capital κεφάλαιων. Μακάρι να έρθει αυτό το κεφάλαιο από το εξωτερικό. Για να, παραδείγματος χάρη, μια επιχείρηση που παρουσιάζει προβλήματα, η δική μου άποψη, και έχω γράψει για αυτό το θέμα, ότι δεν χρειάζεται περισσότερο δανεισμό για να αντιμετωπίσει τα προβληματικά δάνεια. Χρειάζεται να βρει ένα σοβαρό στρατηγικό επενδυτή, αν είναι, παραδείγματος χάρη, ένα συγκρότημα ξενοδοχείων, να μπει μέσα σε αυτή την επιχείρηση, να φέρει την τεχνογνωσία, να φέρει κεφάλαιο, να μετατρέψει ένα κομμάτι από χρέος σε κεφάλαιο, ώστε να μειωθεί το χρέος. Αυτό χρειαζόμαστε, όχι περισσότερο δανεισμό. Και ό,τι βλέπω μέχρι τώρα. Ό,τι προγράμματα βλέπω είναι για περισσότερο δανεισμό. Μάλιστα. Που ήδη είμαστε υπερδανεισμένοι. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Επειδή η κυρία Νίκη σημείωσε κάποια πράγματα, απλώς να απαντήσω. Εγώ λέω ότι νομίζω είμαστε στην. Έχουμε τις γνώσεις, την εμπειρία να διαχειριστούμε ήδη την κατάστασή μας και ελπίζω ότι δεν θα επιστρέψουμε στα προβλήματα του παρελθόντος. Μάθαμε, λέτε, κύριε Θεοχαρίδη, από τα παθήματα. Σε κάποιο βαθμό, ναι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δυστυχώς δεν αλλάξαν. Κάποιες νοοτροπίες νομίζω που δεν έχουν αλλάξει. Παρόλο το τι συνέβηκε στην Κύπρο, που ήταν ένα τραγικά τα γεγονότα δηλαδή, άμα σκεφτείς ότι ανασφάλιστοι καραθέρες της Λαϊκής χάσαν όλα τους τα λεφτά. Αυτό είναι τραγικό.
ή της Τράπεζας Κύπρου χάσαν το 50%. Πιστεύω ότι μάθαμε κάποια πράγματα, αλλά ακόμα δεν είμαστε... μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα, αλλά σίγουρα θα λέγα δεν θέλουμε ένα καινούριο μνημόνιο, δεν θέλουμε να μπούμε στο φαύλο κύκλο της Ελλάδας που πάει από ένα μνημόνιο στο δεύτερο, στο τρίτο. Θέλουμε να είμαστε η Ιρλανδία, η Πορτογαλία που μπήκαν σε ένα πρόγραμμα, έχουν βγει και τώρα βλέπουμε ένα πολύ καλό θετικό ρυθμό ανάπτυξης στην οικονομία τους. Ναι, να λύσουμε όμως το θέμα των κόκκινων δανείων. Ναι, μην μιλήσει και κάποια άλλα θέματα με το ελβετικό φράγκο, με το πότε μπήκαμε στο μνημόνιο κλπ. Εντάξει, στο μνημόνιο. Εντάξει, θα έλεγα και εγώ ότι τον Μάιο του 2011 που είχαμε αποκλειστεί από τις ξένες αγορές λόγω και των δημοσιονομικών αλλά λόγω και της επέκτασης που είχαν οι τράπεζες μας στην Ελλάδα θα έπρεπε να προσπαθήσουμε είτε να λύσουμε μόνοι μας το πρόβλημα χωρίς το μνημόνιο ή αν δεν είχαμε άλλο τρόπο να μπούμε σε ένα πρόγραμμα που θα ήταν πολύ πιο νομίζω δεν θα είχαμε τα κουρέματα και τα... Ναι. Λοιπόν, να πάμε στις γραμμές γιατί περιμένουν. Ναι. Κύριος Γιάννης από Μενεού. Ναι, παρακαλώ, Νούφιε. Χαίρετε, κύριε Γιάννη. Αρχικά, Νούφιε, με την Νατάσα δίπλα σου, η ομορφιά του προγράμματος Πολυνίσκη και όποιος σας χωρεί, όπως το χαντόμινης. Λοιπόν, θα δώσω θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Μαρία Νεχτές. Δεν πρόλαβα να το δω εχθές το πρόγραμμα, το είδα τα μεσάνυχτα μετά. Ναι. Για την άψη στην ελληνική, όμως και στον κύριο Νικονόμου, που είναι τόσο πολεμιστής, όμως θέλω να τους διορθώσω και τους κοιό. Ναι. Δεν μας έλεγες ανοιχτές που έχουν. Εμποτούν την αβάκη του Κάτερπιλα που είναι ανοιχτή. Λοιπόν, εγώ προσωπικά έχω ένα δάνειο το οποίο δημιουργήθηκε με την κατάσταση τούτη. Ναι. Δεν αιτήθηκα καμία χορηγία που καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλω να ζήτησα χορηγία, που καμιά κυβέρνηση δεν ζήτησα χορηγία, ούτε έψιλο δεν ζήτησα, διότι το έψιλο για λόγο μου, ενώ παρά της πείνας, η πράξη τους πολιτικούς ενέργα της Κατίνας. Λοιπόν, τον το χρέος δημιούργησα το με την κατάσταση, και αυτή τη στιγμή είναι μια εξυπηρετούμενο. Δεν ξέρω τι να κάνω, είχα τα νερά μου. Πόσα λεφτά, για πόσα χρήματα μιλάμε, κύριε Γιάννη. Πολύ πολλά λεφτά, περίπου 45.000. Από δεν έχεις όμως να πληρώσεις. Πήγα να κάνω μια δεύτερη επιχείρηση, γιατί η βάρα μου να δουραστεί δουλειά, δεν έχω δουλειά να δουλέψω. Έχω μαγαζί το οποίο δεν έχει καμιά αξία σήμερα να το πουλήσω. Yeah. Παρόλο που κοστίζει με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες λίρες να το αγοράσω, μου γάμω. Δεκάδες, όχι χιλιάδες. Μερικές δεκάδες χιλιάδες με δεκάδες χιλιάδες το γάμο. Είμαι και πρόσφυγας και δημιούργησα ένα χρέος, το χρέος και είναι αυτή τη στιγμή μια εξυπηρετούμενη. Πόσον καιρό δεν εξυπηρετεί το δάνειο σας, κύριε Γιάννη? Ένα χρόνο. Ναι, αλλά είμαι άνεργος εδώ και 8 χρόνια σχεδόν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή να κάνω εψιλό, το οποίο δεν αφήνω μου το εψιλό, γιατί τα πράγματα είναι, λόγω μου εμένα. Λοιπόν, έχω ένα χωράφι το οποίο αγόρασε εκεί το γυναίκα μου πάνω, τι σαν δίκαιο μου. Κύριε Γιάννη, πριν πάτε παρακάτω, γιατί για το χρέος αυτό το οποίο δεν μπορείτε να εξυπηρετήσετε και αφού είσαστε άνεργοι και δεν υπάρχει εισόδημα στο σπίτι, γιατί δεν πάτε να ζητήσετε βοήθεια από ένα σύμβουλο αφαιρεγγιότητος ή από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο να υπάρχει μια διαδικασία στο δικαστήριο να παγώσει τουλάχιστον, να μην φορτώνετε αυτό το δάνειο τους τόκους για να δείτε τι θα κάνετε παρακάτω. Υπάρχει το περιθώριο, αν ζητήσετε βοήθεια, τουλάχιστον να σταματήσει. Να μην έρθετε μετά από 10 χρόνια και να μην ξέρετε πού να βρείτε τα χρήματα να τα πληρώσετε. Και εγώ αυτό θα έλεγα. Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι αν δεν είχα να δουλέψω στη δουλειά, είχα δουλειά να δουλέψω, δεν είχα πρόβλημα να πληρώσω. Ναι, κύριε Γιάννη, αλλά να βλέπουμε παρακάτω όμως. Είναι το ελάχιστο κειμένο εισόδημα που μας είπατε, αλλά όσο αφορά αυτό το δάνειο, για να μην έρθουν τα πράγματα και να μην μπορείτε να πληρώσετε πόσα θα αφορτωθεί με τους τόκους μακροχρόνια, κάντε αυτή τη διαδικασία.
να πάτε σε ένα στο χρηματοοικονομικό επίτροπο ή σε έναν σύμβουλο φερεγγιότητος. Συμφωνεί ο κ. Στοχαρίδης εδώ μαζί. Ναι, αυτό θα έλεγα ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να κάποιο, οποιοδήποτε δανειολήπτης, από τη στιγμή που δεν μπορεί να συμφωνήσει με την τράπεζα σε μια αναδιάρθρωση που θα μπορεί ο ίδιος να αρχίζει να αποπληρώνει το δάνειο, τότε πρέπει η λύση είναι νομίζω να πάει να αποταθεί στο χρηματοοικονομικό επίτροπο και τώρα υπάρχουν και οι. Αδειοδοτηθήκαν οι σύμβουλοι αφαιρετικοί. Αν δεν έχει τα τηλέφωνα ο κύριος Γιάννης, να του τα δώσουμε από το τηλεφωνικό ή να τον πάρουμε εμείς αργότερα. Από το τηλεφωνικό κέντρο εκεί, κύριε Γιάννη μου, έχουν οι τηλεφωνήτριες μας τα τηλέφωνα και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, αλλά και όσο αφορά τους σύμβουλους αφαιρετικότητας, που περιμένουν και άλλοι. Μπορούμε και εμείς από εδώ να βοηθήσουμε. Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Κύριος Χάρης από Λάρνακα. Γεια σου, κύριε Χάρη. Λίγα σε σύντομα. Πρώτο. Μιλούμε τον υπεύθυνο για τις αναστροφιώσεις σε μια συνεργατική της Λάρνακα και μου είπαν έχουν συν 300 εκατομμύρια κόκκινα δάνεια και βάλουν τους στόχο η κεντρική τράπεζα να κάνουν συν 2 εκατομμύρια το μήνα αναδιάρθρωσης. Που σημαίνει ότι θέλουν να πει χρόνια. Θέλουν χρόνια να αναδιάρθρωσουν. Κοίτα που έχουν τώρα. Δεύτερο. Η Τράπεζα Κύπρου εξαφλήσε 7,5 δισεκατομμύρια. Έλα. Ναι. Πώς από τούτα ήταν υποχρέη να τα ξοφλήσουν στην έτσι γλυόρα και τα λεφτά πώς θα φύγει από την οικονομία. Μάλιστα. Τρίτον, το μνημόνιο του κύριου Χριστόφια ήταν στο ίντερνετ το Δεκέμβρη του 2012. Όποιος έβαλε μέσα στο Google Cyprus Memorandum είχε να το ρεύνει το Δεκέμβρη του 2012 και μέσα έγραφε 29 φορές στο νου μας Resolution of Bank. Άμα το έβαλες και εκείνο μέσα στο κούκου είχε να σου βγάλει ιστοσελίδες της Κέντρης Τράπεζας Ευρώπης, Κύπρου, Αγγλίας κλπ. Όλες τις κεντρικές τράπεζες. Και εκείνη η ιστοσελίδα γράφει το Resolution of Bank σημαίνει θα πληρώσουν σε μέρος οι creditors. Ο καταθέτης είναι creditor. Άρα όποιος μεγάλος επιχειρηματίας έκανε τον έρευνα, έφκανε τα λεφτά του έξω χωρίς να έχει μέσο να πληροφορίες. Ευχαριστούμε κύριε Χάρη. Τώρα που έχει υποδείξει ο κύριος Χάρης από τη Λάρνακα είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε, είναι το δεύτερο με τον Έλα. Ναι, το συζητήσουμε. Θυμάμαι και τα ρεπορτάζ που κάναμε και όταν ήρθε και ο κύριος Στράγκης στην Κύπρο και ήμουνα στο Προεδρικό, είχε υποθεί ότι θα γινόταν προσπάθεια, του είχε θέσει ο κύριος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ώστε να μετατραπεί σε μακροχρόνιο δανεισμό. Για να μείνουν τα χρήματα. Στο τέλος είναι, είναι μακροπρόθεσμο. Ναι, αλλά εμείς στεύσαμε τώρα με βάση αυτά που βλέπουμε να αποπληρώσουμε τον Έλα. Δεν λέω ότι κακά κάναμε ως τραπεζικό σύστημα. Αλλά από την άλλη όμως αφήσαμε πίσω και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον δανεισμό εσωτερικά και όλα αυτά που θέλει ο κόσμος να αιμοδοτήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις γενικότερα για να προχωρήσουν. Δεν είδαμε τους με τα κόκκινα δάνεια τι θα κάνουμε και τρέξαμε να αποπληρώσουμε. Ναι. Και αποπληρωμή από πού τα έχουμε πάρει. Τα έχουμε πάρει από πού. Δηλαδή εξυπηρετώ εγώ το δάνειο μου ή τα παίρνω από σένα να πάω παρακάτω και τα χρωστώ στον Έλα. Ναι, τουλάχιστον από τη στιγμή που, βασικά να καταλάβουμε, ο Έλα είναι μια αντικατάσταση της κατάθεσης. Δηλαδή, γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα με το Έλα στην Κύπρο, για το λόγο ότι φεύγαν οι καταθέσεις από το τραπεζικό σύστημα λόγω των προβλημάτων που ξέραν όλοι του τραπεζικού συστήματος, φεύγαν καταθέσεις, φεύγαν ιδιαίτερα από την Λαϊκή Τράπεζα. Ναι. Επειδή το Έλα βασικά δημιουργήθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό από τη Λαϊκή Τράπεζα. Ναι. Τα 9,1 δις ήταν της Λαϊκής Τράπεζας που μεταφερθήκαν από τη Λαϊκή Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου. Σε διάστημα 1,5 χρόνου που δημιουργήθηκε αυτό το 9 δις. Αλλά δεν είναι επιπρόσθετος, επειδή ο πολλής κόσμος νομίζει ότι ήταν ακόμα ένα δάνειο
που πρέπει να το αποπληρώσει τώρα η τράπεζα. Δεν ήταν επιπρόσθετος δανεισμός, ήταν καταθέσεις που φύγαν από το σύστημα και ήρθε το ΕΛΑ και αντικατάστησε αυτές τις καταθέσεις. Ρευστότητα. Από τη στιγμή που πλέον φεύγουν οι καταθέσεις από το σύστημα και μειώνονται οι καταθέσεις, έρχεται το ΕΛΑ για να αντικαταστήσει αυτή τη ρευστότητα που χρειάζεται να έχει η τράπεζα. Ναι, αυτό που λέμε όμως ήταν ανάγκη να προχωρήσουμε τώρα, αφού από τη στιγμή που κυνηγούσαμε να γίνει μακροχρονικό δανεισμό και όλα αυτά. Αν μπορούσαμε... Δεν μας δόθηκε τίποτα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να το πω έτσι ξεκάθαρα. Ούτε από τον κύριο Τράκη. Ναι, το μόνο που μας έχει δοθεί είναι το κούρεμα. Ναι. Και όλες αυτές οι περίεργες συνταγές που εφαρμόσαν στην Κύπρο. Ναι, ναι. Αυτό. Είναι όντως. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι αν ήταν μια άλλη χώρα, παραδείγματος χάρη του μεγέθους της Ιταλίας ή της Ισπανίας, πολύ πιθανόν αυτό το πείραμα με την κούρεμα των ανασφάλιστων καταθέσεων να μην το χρησιμοποιούσαν σε αυτές τις χώρες. Όχι, μας καλούν να λύσουμε αποκλειστικά μόνοι μας το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή με τις αναδιαρθρώσεις που γίνονται, γιατί έχουν γίνει αναδιαρθρώσεις. Απλώς να τελειώσω για το ΕΛΑ. Εντάξει, θα έλεγα ότι το θετικό της αποπληρωμής από τη Τράπεζα Κύπρου του ΕΛΑ είναι ότι είναι ένα, θα έλεγα, κάτι που πρέπει να αποπληρώσει πίσω η τράπεζα και είναι ένα βαρύδιο στην Τράπεζα Κύπρου το ΕΛΑ. Και για κάποιο ξένο επενδυτή που θέλει να επενδύσει στην τράπεζα, από τη στιγμή που ξέρει ότι αυτή η τράπεζα βασίζεται πάνω σε έκτακτη ρευστότητα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετές καταθέσεις στο σύστημα, γι' αυτό αναγκάζεται να βασιστεί πάνω σε μια έκτακτη ρευστότητα. Δεν είναι θετικό για την Τράπεζα Κύπρου, δεν βοηθά την Τράπεζα Κύπρου, δεν βοηθά για τους επενδυτές να φέρουν λεφτά στην Τράπεζα Κύπρου. Και γι' αυτό θέλει η Τράπεζα Κύπρου σταδιακά να μειώνει αυτό το ποσό, να φύγει από τον ισολογισμό της αυτή η έκτακτη ρευστότητα. Συμφωνώ ότι θα ήταν καλό αν από ΕΛΑ μετονομάζεται τους σε ένα μακροπρόθεσμος δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μετονομάσει το ΕΛΑ, που είναι ένας βραχυπρόθεσμος δανεισμός που κάθε 15 μέρες πρέπει να ανανεώνεται, να μετονομαστεί σε ένας μακροπρόθεσμος δανεισμός, που αυτό θα βοηθήσει και ψυχολογικά τους επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Τράπεζα Κύπρου και τους καραθέρες που θέλουν να φέρουν λεφτά στην Τράπεζα Κύπρου, αλλά και την γενικά θα βοηθήσει αυτή η μετατροπή. Ναι, το έχετε πει, το είχε συζητήσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έστειλε ένα γράμμα στο Μάριο Τράγκη για αυτό το θέμα. Όταν ήρθε στην Κύπρο, το βάλαμε ξανά. Ναι, δυστυχώς. Θα πω γιατί επιμένουμε γι' αυτό. Γιατί όσον αφορά τον ΕΛΑ, δεν είναι έτσι τα απλά τα πράγματα. Υπάρχει εξέλιξη και οι έρευνες για το οικονομικό σκάνδαλο και είναι και ο ΕΛΑ, πώς φορτώθηκε η λαϊκή τόσο ΕΛΑ. Και οι αμαρτίες βαραίνουν με ή χωρίς εισαγωγικά, με βάση καταγγελίες που έχουν γίνει και δηλώσεις και από πλευράς βουλευτών και πολλά έχουν συζητηθεί και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή έπρεπε να δώσει απαντήσεις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πώς και αν και φόσο έδινε σε μια αφαιρέγγια τράπεζα τόσο ΕΛΑ. Στο τέλος της ημέρας είδαμε τις εξελίξεις και ζήσαμε και ζούμε. Σίγουρα ήταν και μια, δεν ήταν θέμα και της δικής μας κεντρικής τράπεζας, αλλά ήταν επίσης και θέμα της Ευρωπαϊκής. Όπως έχετε πει πολύ σωστά, για να δίνεις αυτή την έκτακτη ρευστότητα σε μια αφαιρέγγια τράπεζα. Ναι. Όχι, και δεν ξέρουμε αν πράγματι, αν η λαϊκή αυτό το καιρό που έπαιρνε το ΕΛΑ ήταν φερέγγια ή όχι. Υπάρχει και σε εξέλιξη μια έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και καλύπτει όλα τα διοικητικά συμβούλια από το 2011 μέχρι την ημέρα της κατάρρευσης της λαϊκής. Ναι. Σαφώς αυτά τα πράγματα δεν είναι καινούργια και προστίθενται, διότι δεν θα εκδίδονται, εξ όσο γνωρίζουμε, είχαμε κάνει και ένα ρεπορτάζ στο Live News, δεν θα εκδίδονται πρόστιμα όπως σε προηγούμενες καταδικαστικές εκθέσεις, θα λέγαμε, όπου εντοπίζονταν ποινικά στους οποιουσδήποτε θα κρίνονται ως ένοχοι ποινικών αδικημάτων, αλλά τώρα θα δίδονται στην Γενική Εισαγγελία και θα τίθενται κάτω από την ομπρέλα τη γενικότερη για την κατάρρευση της οικονομίας που διεξάγεται από την νομική υπηρεσία. Το θέμα ότι ένα από τα κλειδιά βρίσκεται όμως και εκεί στις έρευνες. Είναι εκεί, είναι θέμα, αλλά η μόνη που έκανε δουλειά και θέλω να το πω. Είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η κυρία Καλογύρου, επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόθεσε ζητήματα στην νομική υπηρεσία. Δεν θα σας φέρω σε δύσκολη θέση. Πάμε στον επόμενο φίλο τηλεθεατή. Κυρία Μαρία. Ναι. Κυρία Μαρία Παναφωτία. Μας ακούει η κυρία Μαρία? Πάμε στον επόμενο. Κύριος Μιχάλης από την Πάφο. Ναι, γεια σας. Χαίρετε.
Καλή εκπομπή σας. Ευχαριστούμε που ενημερώνετε τον κόσμο, αλλά δεν πρέπει να ενημερώνετε τον κόσμο για τα κόκκινα δάνεια που λέτε ότι είναι το αγκάθι της οικονομίας και να πείτε τους κυβερνώντες ότι τα κόκκινα δάνεια δεν είναι οι καταθέτες που δεν θέλουν να γίνουν κανονικά δάνεια να πληρώνονται, αλλά οι τράπεζες και οι συνεργατικοί. Δεν θέλουν αυτοί οι κύριοι δεν θέλουν να μπουν σε τάξη τα κόκκινα δάνεια. Εγώ έχω και ένα κόκκινο δάνειο. Έχει ανάμιση χρόνο στη συνεργατική. Έχει ανάμιση χρόνο που προσπαθώ να γίνει εξυπηρετούμενο το δάνειο και δεν μπορώ να το πετύχω. Γιατί εντός των αδικών να ζητώ να μπουν οι σωστοί ιτόκοι, γιατί ήταν οικιστικό, οι σωστοί ιτόκοι, όχι 14% και 13%, να μου αφαιρέσουν τους τόκους υπερημερία, να μπει ένα λογικό επιτόκιο και να ξεκινήσω να πληρώνω. Και δεν έχει ανάμιση χρόνο. Δεν αποδέχονται. Γιατί δυσκολεύεστε. Πάρτε τηλέφωνο στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, πάρτε τηλέφωνο σε ένα σύμβουλο αφαιρεγγιώτες, αυτή είναι η δουλειά τους. Υπάρχουν άνθρωποι, κλειδιά, τομείς, υπηρεσίες που μπορούν να σας βοηθήσουν και να το κάνετε εξυπηρετούμενο από τη στιγμή που θέλετε. Αυτό να κάνετε. Όσες φορές πάτε και φεύγετε, θα σας το δώσει η τηλεφωνήτρια του ΜΕΚΑ εκεί, πρέπει να είναι η Ειρήνη μας. Αν είναι, θα το δώσει να σας βοηθήσει. Να υποβάλει γεφυρωτικές προτάσεις και ακόμη και αν δεν τις αποδέχονται, κύριε Πιχάλη, υπάρχει και διαδικασία διαιτησίας. Λοιπόν, σίγουρα είναι ένας μεγάλος μοχλός πίεσης. Απλώς θα λέγα είναι ότι αν προσπαθήσει ο δανειολήπτης με όλα τα μέσα, με όλους τους τρόπους και δεν καταφέρει να βρει ένα συμβιβασμό με την τράπεζα, τότε ναι. Μα γι' αυτό διορίστηκαν και υπάρχουν νόμοι. Απλώς θα έλεγα είναι ότι είναι καλά και από τη μεριά της τράπεζας, αλλά και από τη μεριά του δανειολήπτη να προσπαθούν να βρουν μια λύση για να μην. Πόσα θα καταφέρει να αντιμετωπίσει, πόσα από αυτές τις υποθέσεις θα μπορέσει να λύσει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος ή η Σύμβουλη Αφαιρεγγιότητας. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι θα είναι όσο μοχλός πίεσης. Δηλαδή, αν πάνε όλοι σε αυτούς τους φορείς και ζητήσουν βοήθεια, θα πούν υπάρχει θέμα. Ναι, γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει 1,5 χρόνο τώρα στην τράπεζα ή στο συνεργατικό για να κάνει αναδιάθρωση ο κύριος Μιχάλης, να επιμένει η τράπεζα 14% με τον τόκο στον τόκο για να πληρώσει. Πού να τα βρει ο άνθρωπος. Ναι. Εδώ έχουμε πάθει και όλοι. Θα έλεγα είναι ότι με το σύμβουλο αφαιρεγγιότητας, από τη στιγμή που ήταν ο λήπτης, εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες που μπορεί ο σύμβουλος αφαιρεγγιότητας να δημιουργήσει ένα καινούριο σχέδιο για αυτόν. Η τράπεζα θα πρέπει να το δεχτεί, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το σχέδιο που θα κάνει ο σύμβουλος αφαιρεγγιότητας. Αλλιώς κινούνται πλέον δικαστικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Λένια από Λευκοσία. Κυρία Λένια, μας ακούει? Δεν μας ακούει. Πάμε στον επόμενο. Πολυλογήσαμε. Κύριος Ηρακλής από Λεμεσό. Ναι. Ο κύριος Ηρακλής. Όχι. Όχι. Λοιπόν, κάποιο εντάξει. Πρόβλημα, να επικοινωνήσουμε ξανά. Ναι. Λοιπόν. Αυτό που λέγαμε, εγώ γνωρίζω προσωπικά περίπτωση που αφορά κύριε Θεοχαρίδη, η οποία αφορούσε δάνειο που εντοπίστηκαν υπερχρεώσεις 80 περίπου χιλιάδων ευρώ. Και είναι πλέον πρόθυμη η τράπεζα να βρουν ένα συμβιβασμό. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις. Και ιδιαίτερα όταν ο δανειολήπτης παρουσιάζεται πρόθυμος να συνεργαστεί, αλλά δεν τα βρίσκει για τον Α ή Β λόγο με την τράπεζα, όπως ο προηγούμενος ο τηλεθεατής. Δηλαδή, είναι καλό να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία. Πρέπει να το λέμε στον κόσμο. Γιατί πολλές φορές, εκεί που μπορεί να έχεις να πληρώσεις μία δόση, ας πούμε, ξέρω εγώ, 1.200 ευρώ, μπορεί από αυτές τις υπερχρεώσεις να γλιτώσεις και 300-400 ευρώ, εάν υπάρξει μια ορθή συμβιβασμό. Θα έλεγα ότι μέσα από την οικονομική κρίση δημιουργηθήκαν δύο κατηγορίες στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ναι. Μία κατηγορία και, λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω του νομοθετικού πλαισίου που υπήρχε. Υπήρχε μια κατηγορία
με τους δανειολήπτες που πράγματι οι ανθρώποι ήταν συνεπείς δανειολήπτες και λόγω της οικονομικής κρίσης πλέον δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Ναι. Και σε ένα μεγάλο βαθμό φταίει και η ίδια η τράπεζα που τους έδωσε αυτά τα δάνεια στο παρελθόν. Ναι. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει μια άλλη κατηγορία, δεν ξέρω πόσο μεγάλη, πόσο μικρή είναι αυτή η κατηγορία, αλλά υπάρχει αυτή η κατηγορία από δανειολήπτες, που αυτούς που ονομάζουμε strategic defaulters. Ναι. Αυτούς που στρατηγικά δεν πληρώνουν. Επέλεξαν στρατηγικά να μην αποπληρώσουν. Mm-hmm. Και μπορεί να είναι και μεγαλοφιλέτες αυτοί, οι στρατηγικοί. Αυτοί οι φιλέτες που αποφασίσαν στρατηγικά να μην πληρώσουν. Και δημιουργηθήκαν αυτές οι δύο κατηγορίες. Μέσα από αυτό το πλαίσιο αφαιρεγκιότητας νομοσχέδιο εκποίησεων. Όλα εξετάζονται κατά από αυτό το πρίσμα. Θα έβλεπα ότι θα έμπαινε περισσότερη πίεση σε αυτούς τους δανειολήπτες που στρατηγικά αποφασίζουν να μην αποπληρώσουν. Αλλά ακόμα δεν είδαμε κάποια αποτελέσματα μετά από την ψήφιση αυτού του πλαίσιου και νομοσχέδιου. Ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Θα κάνουμε ένα απολογισμό, νομίζω, μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Ο κύριος Ηρακλής, τον έχουμε τώρα από τη Λεμεσό. Σας χαιρετώ από την ΟΑΛ Λεμεσό. Γεια σου, κύριε Ηρακλή, την αγάπη μας. Να είστε καλά και πάντα τέτοια να σας έχετε. Εγώ, κύριο μου, θα ρωτήσω τον κύριο Θεοχαρίδη. Ένας φίλος έχει εμπλακεί μέσα στα κόκκινα δάνεια. Ναι. Τον πήρα δικαστήριο. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πληρώσει. Εμάς μας έκαβγαλα μέμο για τις περιουσίες μας και τα γραμμάτια μας. Και μετά το δικαστήριο, μετά από κάποιον καιρό, του έκοψε ορισμένο ποσό να πληρώνει. Τώρα πληρώνει. Και πήγαμε να δούμε τι θα γίνει με τις περιουσίες μας και τα γραμμάτια μας. Ακόμα μας τα έχουν μπλοκαρισμένα. Δικαιούται, θέλω να ρωτήσω, δικαιούται ακόμα η τράπεζα ή το συνεργατικό να μας έχει συνέχεια μπλοκαρισμένο εφόσον ο δανειστής πληρώνει? Για τα μέμου, τις περιουσίες τους. Ναι. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος για αυτό το αν δικαιούται ή όχι η τράπεζα. Νομίζω καλύτερα να αποταθεί σε ένα νομικό σύμβουλο για αυτό το θέμα. Θα είναι πιο ειδικός για να απαντήσει σίγουρα. Δεν μπορούμε στα σίγουρα, κύριε Ηρακλή, να χαζόμαστε. Δεν θέλω να λέγω κάτι από ότι δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαστε 100% και είναι κρίμα να παίζουμε. Λογικά δεν θα έπρεπε, αλλά δεν είμαι σίγουρος για αυτό το θέμα. Για αυτό το θέμα. Πριν να πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σας διαβάσω κάτι το οποίο έχω δει εδώ στο ίντερνετ. Εγώ δεν έχω μη εξυπηρετούμενο δάνειο, λέει κάποιος που πήγε στην τράπεζα. Έχω μη εξυπηρετούμενη ψήφο. Ξέρετε τι να την κάνω? Λοιπόν, έρχονται και εκλογές, βουλευτικές εκλογές. Είναι, ναι. Σωστά το κατάλαβα. Λοιπόν, πολύ εύστοχο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο εδώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε για να κλείσουμε. Μας έχει μείνει ένα λεπτό, γι' αυτό θα δώσω στον κύριο Θεοχαρίδη τον λόγο. Για την κακή τράπεζα. Πάμε δεύτερο μνημόνιο. Καλό ή κακό για την κακή τράπεζα. Εντάξει, έχω πει ότι αν είναι για να πάμε σε δεύτερο μνημόνιο, δεν θέλουμε την κακή τράπεζα. Μα κακή τράπεζα δεν σημαίνει και δεύτερο μνημόνιο. Όχι αναγκαστικά. Όχι αναγκαστικά. Πρέπει να δούμε τι διαβούλευση γίνεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν είναι διαθετημένη να βοηθήσει την Κύπρο μετά από ό,τι έγινε το 2013 με ένα τεράστιο κούρεμα καταθέσεων και το μεγάλο πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αν είναι διαθετημένη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μας βοηθήσει σε αυτό το θέμα, πιστεύω δεν θα έλεγα κακή τράπεζα, μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Αυτό θα έλεγα. Όπως είναι στην Ιρλανδία, το NAMA, το National Asset Management Company. Έτσι θα έλεγα, μια εταιρεία που θα διαχειριστεί όλα τα προβληματικά δάνεια, όχι μόνο από την Τράπεζα Κύπρου, αλλά και από την ελληνική, από το συνεργασμό και άλλες τράπεζες. Τα χρήματα όμως ποιος θα τα βάλει. Κοιτάξτε, η χρηματοδότηση μπορεί να έρθει και από την κυβέρνηση, αλλά και από ιδιώτες επενδυτές. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Ραντεβού, κυρίες και κύριοι, αύριο στις 2 εκπομπή. Έχεις μέσω δική σας εκπομπή. Να είστε καλά, να περνάτε καλά.